Καλώ ήρθατε στο Βυζάντιο Explained. Στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρο των προσωπικών μα ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στου ακροατέ μα. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Βυζάντιο Explained. Είμαστε Μεγάλη Εβδομάδα, Έχω γραφεί μεγάλη εβδομάδα εμεί. Εσύ θα τα ακούσετε λίγο πιο μετά. Και τι καλύτερο Παναγιώτη, πω ένα θέμα για το Πάσχα, έτσι. Έτσι ακριβώ. Ε, μεγάλη εορτή και για μα σήμερα. Και όπω θα προκύψει, νομίζω, και από τη συζήτηση, θα ανακαλύψουμε πόσο μεγάλη η εορτή ήταν και την περίοδο του Βυζαντίου. Πώ εορτάζονταν τόσο από του απλού ανθρώπου, όσο και από τα υψηλόβαθμα στελέχη, το παλάτι και την Εκκλησία και θα ανακαλύψουμε διάφορες πτυχές σε, αυτούς, σε αυτόν τον εορτασμό. Το σημαντικό είναι ότι θα δούμε κυρίως πως οι απλοί άνθρωποι όπως και εμείς σήμερα γιόρταζαν το Πάσχα και ίσως δούμε και αρκετές ομοιότητες. Κάποιες που ίσως να τις τορουμε δεδομένες και κάποιες που δεν υπάρχουν παντού σήμερα. Μια και λοιπόν για δεδομένα πράγματα, νομίζω πολύ ωραία φορμή να ξεκινήσουμε για το πότε εορτάζονταν το Πάσχα. Γιατί σήμερα το θεωρούμε λίγο καθιερωμένο ως κινητή εορτή και κινητή εννοώ ότι κάθε χρονιά δεν είναι η ίδια μέρα, η ίδια μερομηνία. Ε, αλλά ας γυρίσουμε λίγο μερικούς αιώνες πίσω να δούμε πότε και πώς εορτάζονταν το Πάσχα. Βεβαίως, λίγο πολύ σήμερα ξέρουμε ότι το Πάσχα είναι την Άνοιξη. Σίγουρα μετά τα τέλη Μαρ... ε, Μαρτίου ε, άλλωστε δεν λείπει ο Μάρτιας τη Σαρακοστή, οπότε κάπου εκεί Απρίλιο-Μάιο σίγουρα θα έχουμε Πάσχα. Ε, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και στο Βυζάντιο. Στο πολύ πρώιμο Βυζάντιο ξέρουμε ότι οι πρωτοχριστιανοί ε, γιόρταζαν ε, το Πάσχα τους άλλοτε το Μάρτιο, γενικά κάπως με την Άνοιξη, όμως το γιόρταζαν και το χειμώνα, το γιόρταζαν σε διάφορες περιόδους δεν είχαν μια σταθερή ημερομηνία και πολλές φορές επηρεάζονταν η ημερομηνία αυτή και από γιορτές άλλων θρησκειών της ίδιας περιοχής όπως των Ιουδαίων. Ωστόσο, ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια καθιέρωσε ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ισημερίας ώστε να αποφεύγει έτσι και να μην συμπίπτει με άλλες γιορτές. Φυσικά, ε, αυτό δεν έχει σταθερή ημερομηνία. Οπότε όποτε είναι αυτή η πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη, μετά την πανσέλινο τη ε, ημερίας, τότε θα γιορτάζεται η Ανάσταση. Με βάση αυτή την ημερομηνία καθιερώνεται η Σαρακοστή, καθιερώνεται η Νηστεία, όλε οι άλλε γιορτέ. Για παράδειγμα, η γιορτή του Αγίου ε, Γεωργίου, ξέρουμε ότι αν πέφτει μέσα στη Σαρακοστή, μεταφέρεται για μετά το Πάσχα. Έτσι, Πολλά πράγματα επηρεάζονται από αυτό και αυτό είναι κάτι που κάνουμε μέχρι σήμερα. Αυτό έχει μείνει. Αυτό ήθελα να, να σημειώσω Γιάννη για να, γιατί σε αυτό το επεισόδιο μάλλον ε, θα κάνουμε αρκετούς παραλληλισμούς για το Πάσχα τότε με το Πάσχα σήμερα. Τις προάλλες έτσι όπως γύριζα σπίτι, είδα αυτό το καταπληκτικό φεγγάρι και την Πανσέλινο που είχαμε και όταν διάβαζα ε, ακριβώς αυτό που μόλις μας είπες, λέω, κοίτα να δεις που τελικά κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα σχεδόν αναλύωτα, όπως θα δούμε και με άλλα έθιμα και εθιμοτυπικά πράγματα στον εορτασμό του Πάσχα. Πάντως, εγώ αυτό που ήθελα να, να προσθέσω, αφού καθιερώθηκε λοιπόν ο εορτασμός του Πάσχα, τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο, είναι ότι αργότερα και με τη σύνοδο της Αντιόχειας ε, θεσπίστηκαν απαγορευτικοί κανόνες έτσι ώστε να μην συμπίπτει με το Πάσχα των Ιουδαίων. Δηλαδή υπήρχαν απαγορευτικοί κανόνες έτσι ώστε να μην ταυτίζονται οι δύο αυτές, αυτές εορτές. Εντάξει, το Πάσχα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το χριστιανικό κόσμο ε, γενικότερα, όχι μόνο για τους Βυζαντινούς, για όλους τους χριστιανούς και όπως και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε την προετοιμασία μας πριν το Πάσχα, θα ψωνιστούμε, θα ετοιμάσουμε τα σπίτια μας, έτσι και η Βυζαντινή Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ε, έχει μείνει, έχουμε ε, στοιχεία ότι η Βυζαντινοί πάντα πριν το Πάσχα ή θα έβαφαν ή θα καθάριζαν τα σπίτια τους, ε, θα άσπριζαν τα σπίτια τους, θα τα στολίζανε συνήθως με βάγια που είχαν μείνει από την Ρήγη των Βαΐων και άλλωστε και αυτό το κάνουμε σήμερα στα χωριά, οι ακροατές μας που είναι από χωριά έχουν να το ξέρουν ότι θα σπρίσουμε τα πεζοδρόμια προς το σπίτι μας θα σπρίσουμε τα, ε, τους τοίχου μας να είναι καθαρό. Το άσπρο άλλωστε έχει μείνει στην, ε, στη συνείδησή μας ως ε, δείγμα καθαρότητας. Παράλληλα οι άνθρωποι φυσικά φρόντιζαν να έχουν και καθαρά ρούχα να έχουν καινούργια ρούχα, καθαρά. Ε, μάλιστα, έχει μείνει ε, το παράπονο μιας γυναίκας ε, ενός ε, Βυζαντινού συγγραφέα, του πτωχο, πτωχοπρόδρομου αν δεν κάνω λάθος, ε, η οποία έχει γράψει ε, κάπου ότι ο άντρας δεν της προσέφερε τίποτα για το Πάσχα και είναι έτσι πολύ ωραίο ότι δεν της πήρε καθαρά και καινούργια ρούχα. Επίσης, να πούμε ότι τη σημασία μάλλον να τονίσουμε του νονού στο Βυζάντιο γιατί φυσικά και υπήρχε ο νονός στο Βυζάντιο και σχεδόν την αποκλειστική φροντίδα του παιδιού την είχε ο νονός. Όλη λοιπόν την περίοδο της Σαρακοστής φρόντιζε έτσι ώστε το βαφτιστήρι να έχει καθαρά και καινούρια ρούχα και να προετοιμάσει ουσιαστικά ό,τι χρειαζόταν έτσι ώστε να υποδεχτούν το Πάσχα. Mm -hmm. έτσι. Και μιας και είπα λοιπόν ότι το Πάσχα, να το πιάσουμε λίγο τιμολογικά. Βεβαίως. Γιατί και αυτό έχει σημασία και η λέξη Πάσχα και η λέξη Λαμπρή. Μάλιστα η Λαμπρή σημαίνει και το ρήμα Λαμπρεύω ότι καταλήγει τη νηστεία. Και αντίστοιχα το Πάσχα ουσιαστικά γιορτάζουμε τη λήξη της νηστείας και όπως και σήμερα εορτάζεται τόσο πλούσια και ε, με μεγάλα τραπέζια και γεύματα έτσι και στο Βυζάντιο υπήρχαν μεγάλα γεύματα ε, έτσι ώστε να εορταστεί αυτή η περίοδος νηστείας που είχε πολύ μεγάλη σημασία όπως και τότε έτσι και σήμερα είχε μεγάλη σημασία η νηστεία με όλους τους περιορισμούς και το νόημα που αυτή είχε Φυσικά και μιας και ανέφερε στη Λαμπρή το Πάσχα είναι η γιορτή της λαμπρής και είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι τότε ξέρουμε ότι φώτιζαν τα σπίτια τους. Μας έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος ότι η και δημοσία, δαψιλή, το πυρί τη νύχτα καταφωτίζονται. Δηλαδή ότι τα, και τα δικά μας κτίρια, ε, σπίτια και τα δημόσια κτίρια έπρεπε να έχουν άπλετο φως. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το συμβολισμό της γιορτής, το φως και φυσικά λαμπρή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή, μια πολύ μεγάλη περίοδος προετοιμασίας για να υποδεχτούν αυτή τη γιορτή και φυσικά, όπως και σήμερα συμβαίνει σε αρκετέ περιπτώσεις, κυρίως στο δημόσιο τομέα, τη Μεγάλη Εβδομάδα οι άνθρωποι στο Βυζάντιο δεν εργάζονταν. Φυσικά με εξαιρέσει, αλλά κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι δεν εργάζονταν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάποιες φορές μετά τη Μεγάλη Τάρτη, Κάποιε φορέ όλη τη μεγάλη εβδομάδα, και αυτό μα δείχνει ότι και τότε, όπω και σήμερα, υπάρχει έτσι αυτή η έννοια τη ε, ψυχική προετοιμασία. Ίσως να επηρεάζει η νηστεία, την οποία όπω ξέρουμε οι άνθρωποι τότε κρατούσαν ε, πολύ πιο αυστηρά. Εντάξει, γενικά ξέρουμε ότι η Σαρακοστή ήταν και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έτσι, των εορτασμών του Πάσχα και στην ουσία είναι η εσωτερική προετοιμασία που κάνουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κοινωνήσουν με το πέρας έτσι, με την Ανάσταση. Έτσι και τότε οι άνθρωποι ε, φρόντιζαν να νηστεύουν καθ' τη διάρκεια της με πολύ συνήθως με πολύ αυστηρή νηστεία από ό,τι διαβάζουμε. Ε, και ξέρουμε μάλιστα ότι γενικά προσπαθούσαν κυρίως οι ιερείς να το κρατάνε πολύ αυστηρά. Όπως και σήμερα όμως, έτσι και τότε οι απλοί άνθρωποι, οι λαϊκοί όπως ε, λένε, δεν τηρούσαν και τόσο την νηστεία. Είναι χαρακτηριστικό σε μια επιστολή ε, του Νικόλου Μεσαρίτη. Ο Νικόλος Μεσαρίτης ήταν ένας ε, υψηλόβαθμος κληρικός, ε, ε, ο οποίος σε μια επιστολή του, ε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την ίκαια, ε, δύο οδηγοί που είχε, όχι αυτοκίνητου, ε, είχε μουλάρια και τον οδηγούσαν, οι δύο οδηγοί, που είχε γράφει χαρακτηριστικά ότι σε αυτή την επιστολή γράφει ότι το πρωί λέει, με το που ξυπνούσαν πίναν κρασί και τρώγαν κρέα. Παρά το γεγονό ότι ήταν νηστεία, ότι ήταν περίοδο νηστεία. Ενώ ο ίδιο παρακάτω στο, στην ίδια επιστολή σημειώνει και το τι έτρωγε, το τι, ποια ήταν η, η τροφή δικιά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το που ήταν σε περίοδο νηστεία και ήταν ψωμί, ξερά, σίκα, κρασί και ψάρι. Οπότε βλέπουμε εδώ και τη διαφορά, την αντίθεση αν θες, του κληρικού με το λαϊκό. Φυσικά, όπως και σήμερα, έτσι και τότε, το, το, το τέλος της νηστείας τι σήμαινε? Ένα πλούσιο τραπέζι, ένα πλούσιο γυναικό τραπέζι, το οποίο τι θα έχει απαραίτητα? Κρέας. Έτσι και τότε, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι φρόντιζαν πάντα στο γιορτινό τραπέζι να έχουν κρέας και είναι χαρακτηριστικό ότι φυσικά το τραπέζι αυτό το κάνανε αφού είχαν κοινωνήσει είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιοχές της αυτοκρατορίας οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν λίγο από αυτό το κρέας στον ιερέα ώστε αυτός να τους κοινωνήσει. Και αυτό θεωρείται μία μορφή πληρωμής η οποία ωστόσο δεν είναι αν θες, περίεργη είναι πολύ φυσιολογική και για τα δεδομένα της εποχής αλλά και σε κάποιες περιοχές ξέρουμε ότι το τηρούνταν. Έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα από την Κρυμαία, από ένα χωριό κάπου από τη Χερσόνα όπου ο, τοπικό τοπικός έπρεπε να λάβει κρέας από το τραπέζι των ανθρώπων να του πάνε από πριν για να τους κοινωνήσει σαν μια μορφή πληρωμής στο τραπέζι φυσικά υπήρχε και, υπήρχαν και αυγά και σήμερα και τότε έτσι είναι παρόντα στην γιορτή του Πάσχα και φυσικά τα κόκκινα αυγά γιατί και οι Βυζαντινοί αυτά τα αυγά τους κόκκινα και είναι πολύ γνωστό έχουμε και κάποια Νομίζω είναι μία επιστολή του Ιωάννη του Απόκαυκου, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά πως ε, τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά. Με αφορμή το Πάσχα κάπου, δεν, δεν θυμάμαι ακριβώς το απόστολο, αλλά λέει ότι τσουγκρίζανε κόκκινα αυγά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τα κόκκινα, για, τα, για το χρώμα, για το κόκκινο χρώμα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και διάφοροι μύθοι για το πώς μπορεί να προέκυψε. Ε, ο Κοραής αναφέρει και αυτή θεωρείται η επικρατέστερη, έτσι θεωρία Ότι ο Κοραής ε, αναφέρει πως το χρώμα των αυγών ε, Ήταν όπως και είναι σήμερα κόκκινο ως ανάμνηση ε, των Ιουδαίων Οι οποίοι έδαψαν τις εισόδους των σπιτιών τους με κόκκινο χρώμα στην Αίγυπτο Το χρώμα αυτό φυσικά ήταν αίμα από πρόβατα από τι 7 πληγέ του Φαραώ Κοίτα από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε ε, αυτός ο εορτασμός είχε τόσο, τόσο μεγάλη ψυχική και προσωπική προετοιμασία και αυτή αποτυπώνεται ας πούμε και με το τέλος της νηστείας Α, αποτυπώνεται στο τραπέζι και στο τι τρώγανε και πόση σημασία δίνανε στην προετοιμασία αυτού του γεύματος ε, πάντως θα ήθελα να, να ξεκαθαρίσουμε ότι παρόλο που υπήρχε η αργία όπως είπαμε και ότι πολλοί θεσμοί δεν λειτουργούσαν τη Μεγάλη Εβδομάδα υπήρχε ζωή και μάλιστα υπήρχε η αφορμή για, για εορτασμούς στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε όλες τις άλλες πόλεις είτε μικρές είτε μεγάλες υπήρχαν και οργανώνονταν πολλές διαφορετικές γιορτές Πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις, στις μεγαλύτερες πόλεις υποδρομίες. Και ήταν τόσο μεγάλη προσέλευση των ανθρώπων σε αυτά τα θεάματα και τις τελετές που η Εκκλησία με κανόνες και αυτό το διαβάζουμε από τα, από τα εκκλησιαστικά κείμενα mm -hmm. απαγόρευσε την διαξαγωγή και οργάνωση αυτών των εορτασμών και των τελετών την Μεγάλη Εβδομάδα, προκειμένου να πηγαίνει ο κόσμος στην εκκλησία, να το πούμε έτσι, για να το, να το κατανοήσουμε. Γιατί ξέρουμε ούτε ή άλλως και εκτός εορτασμών Πάσχα, ότι τα θεάματα και οι υποδρομίες και τα θέατρα είχαν μεγάλη απήχηση και ο κόσμος πήγαινε και ψυχαγωγούνταν. Αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Εκκλησία έφτασε στο σημείο να βγάλει απογορευτικούς κανόνες έτσι ώστε να μην διεξάγονται εορτασμοί πριν την γιατί Ανάσταση. Γιατί έμειναν άδειες οι Εκκλησίες. Ακριβώς, πριν ουσία. την Ανάσταση του, του Κυρίου. Αλλά μιλήσαμε μόνο για τις πόλεις, μόνο για τους δρόμους, μόνο για τα θεάματα που γινόντουσαν στις πόλεις. Εορτασμοί υπήρχαν όμως και μέσα στο παλάτι. Έτσι, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί να ήταν αξιωματούχοι και αριστοκράτες, αλλά και αυτοί τηρούσαν την νηστεία τους, Τη την Σαρακοστή, προετοιμάζονταν για το Πάσχα, προετοιμάζονταν για το γεύμα, προετοιμάζονταν για την Ανάσταση και αυτό το βλέπουμε μέσα από, τη, από τις πηγές που μας έχουν σωθεί. Ε, και μάλιστα, όπως και σήμερα, υπάρχουν οι διάφορες τελετουργίες και κάποια ήθη και έθιμα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. έτσι Και τότε ο Αυτοκράτορας, την Κυριακή του Πάσχα, Πήγαινε μαζί με την ακολουθία του στο Ναό της Αγίας Σοφίας. Σε όλη τη διαδρομή μάλιστα έχουμε πολλές περιγραφές για, το, για τις επεφημίες που δέχονταν από τους Δήμους και από τον λαό. Και εκεί λοιπόν παρακολουθούσε την ακολουθία της Κυριακής. Και φυσικά δεν τελείωνε εκεί γιατί μετά την Κυριακή του Πάσχα, τις επόμενες μέρες, Υπήρχαν διάφορα γεύματα, διάφορα τραπέζια στο παλάτι. Μάλιστα, οι πηγές αναφέρουν ότι γινόντουσαν στην αίθουσα του Χρυσοτρίκλινου. Mm -hmm. Στην οποία αίθουσα τα, τα γεύματα αυτά τα προσέφερα ο κράτορας αρχικά στην ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία και στους ξένους πρεσβευτές που είχαν παρευρεθεί στην πόλη μαζί με τους ακολούθους τους, οι οποίοι μάλιστα βλέπουν μέσα από τις πηγές ότι φόρουσαν και τις εθνικές τους ενδυμασίες. Δηλαδή και αυτοί φρόντιζαν ε, για, την, για, τα ρούχα που φορούσαν. Και πέρα δηλαδή από το επίσημο γεύμα, συμμετείχαν και αυτοί με κάποιο τρόπο ε, στο Πάσχα. Ε, τις επόμενες μέρες, ε, διάφορα γεύματα παρέχονταν σε χαμηλότερους μεν, αριστοκράτες και αξιωματούχους ε, αλλά ωστόσο είναι και αυτά σημαντικά γιατί όλοι γιορτάζανε και αυτό που βιώνουμε και σήμερα είναι ότι το Πάσχα δεν είναι μια ατομική έορτη. Μπορεί ο καθένας μέσα του να βιώνει την περίοδο της νηστείας και της ανάσταση του Κυρίου ε, προσωπικά και για τους δικούς του λόγους ο καθένας αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το Κυριακάτικο Τραπέζι σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας με ανθρώπου οικείου, με τι οικογένειέ μα. Έτσι. Έτσι. λοιπόν και στο παλάτι, αντίστοιχα, εορτάζονταν με γεύματα με του αξιωματούχου, με στρατιωτικού, με πολιτική ηγεσία. Και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, είναι ότι την πέμπτη μέρα μετά το Πάσχα, γεύμα προσέφερε ο Αυτοκράτορα και στην εκκλησιαστική ιεραρχία, στον Πατριάρχη, στους Μητροπολίτες και σε άλλους ηγούμενους μοναστηριών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχε εθιμοτυπία και ότι ο ερτασμός του Πάσχα γινόταν τόσο από τους όπως ονομάζονται λαϊκούς όσο και από τους κληρικούς και οτι όλε mm -hmm. όλες οι πόλεις εορτάζανε και όλη η αυτοκρατορία γιόρταζε. Γιατί όπως και σήμερα, έτσι και τότε ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Πόσο ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε, δεν ήθελα να σε διακόψω, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί να δει τον αυτοκράτορα να πηγαίνει στην Αγία Σοφία για να παραστεί στην ε, μεγάλη ακολουθία της Ανάστασης. Σκέψου πόσο ηρωνικό, πόσο ηρωνικό είναι αυτό με τη σημερινή οπτική φαντάσου στον κόσμο να κάθεται έξω και να παρακολουθεί τους πολιτικούς αρχηγούς σήμερα να μπαινοβιώσει πηγα... στην εκκλησία. Είναι... είναι, παράξενο στα δικά μας μάτια αλλά σκέψου για τον απλό άνθρωπο που δεν είχε τηλεόραση τα λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με για τη σημασία του συμβόλου ε, για τον απλό άνθρωπο που δεν είχε τηλεόραση, που δεν υπήρχε τηλεόραση, προφανώ δεν υπήρχε ή δεν. Μπορεί να μην είχε ένα είναι αυτό ο αυτοκράτορα ή η γυναίκα του ή το παιδί του, να μην του είχαν δει ποτέ. Ε, άλλωστε τα νομίσματα δεν ήταν και φωτογραφία. Ε, και ήταν γεγονό το να δουν τον αυτοκράτορα. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που. Ε, οι Βυζαντινοί που ζούσαν στην πόλη, ο, συγγνώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Οχι ε, οποιαδήποτε πόλη. Οι Βυζαντινοί τη Κωνσταντινούπολη ε, πρέπει να ήταν ε, πολύ τυχεροί ως προ αυτό. Δηλαδή είχαν ε, την ευκαιρία να βλέπουν πολλά πράγματα από αυτά που γινόντουσαν έτσι, από πρώτο χέρι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να δουν τον Αυτοκάτορα και τον επιθυμούσαν φυσικά. Και ο, ο Προφυρογέννητο ε, μα γράφει πολλά για το πώ ε, απευθύνονταν ο κόσμο στον Αυτοκάτορα σε διάφορε τελετέ. Είναι καλό δηλαδή. Ε, να δούμε κάποιες φορές ε, οι άνθρωποι επιθυμούνται στον αυτοκράτορα. Ήταν κοινωνικό γεγονός το να δεις τον αυτοκράτορα. Ίσως ήταν ε, ε, one in a lifetime να δει κάποιος έναν αυτοκράτορα. Εγώ συνειδητοποιώ ότι τέτοιοι εορτασμοί, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ε, δίνουν σε εμά σήμερα την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και το παρελθόν μας, αλλά και μέσα από τις πηγές και τον τρόπο που εορτάζονταν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και τον απλό άνθρωπο και το πώς λειτουργούσε η κοινωνία και να έχουμε μία εικόνα περίπου για το πώς ήτανε. Όχι μόνο το Πάσχα δηλαδή, αλλά όλο αυτό που ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και από ό,τι φαίνεται πόσο κοντά, τουλάχιστον στους εορτασμούς, είναι σε σχέση με το σήμερα. Αυτό είναι και ο στόχο άλλωστε του επεισοδίου, να εμεί οι ίδιοι να αναλογιστούμε και να, να δούμε τι κοινά υπήρχαν, αν υπήρχαν και κάποια έθιμα, αν έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, είτε το ξέρουμε είτε όχι, και να μάθουμε κάτι που ίσως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Φυσικά, είναι αυτό που λέμε σε πολλά επεισόδια, ότι ε, εμείς, που έτσι αν θες γεωγραφικά μας έτυχε να ζούμε σε αυτή την περιοχή ε, έχουμε κληρονομήσει πάρα πολλά από το Βυζάντιο και όχι μόνο ε, στο θρησκευτικό κομμάτι βλέπουμε ότι ε, πόσα, πόσα λαογραφικά στοιχεία μας έχει αφήσει το Βυζάντιο το ένδυμα, είδαμε στην αρχή του επεισοδίου το ένδυμα ότι πρέπει να έχουμε καθαρά ρούχα ο νονός όπως είπε εσύ πολύ εύστοχα Πρέπει να ασχοληθεί και είναι σήμερα σημαίνει αυτό. Τα μικρά παιδάκια, τώρα εμάς προφανώς ο νονός μας δεν θα μας πάρει ρούγα, αλλά τα μικρά παιδάκια σήμερα το Πάσχα ο νονός θα το πάει. Παπουτσάκια, ρουχαλάκια. Ε, γενικά είναι κάτι που κρατάει από τότε, δεν ξέρουμε γιατί ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, για μας είναι κάτι δεδομένο όλο αυτό, η προετοιμασία του σπιτιού. Δεν θα ξεχάσω ε, χαρακτηριστικά. Ο πατέρας μου πάντα το Πάσχα, πριν το Πάσχα μάλλον, άσπριζε ε, τα κράσπεδα. Μου έλεγε, έλα να ασπρίσουμε τα κράσπεδα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το τι γινόταν και τότε, όχι στα κράσπεδα του φυσικά, ε, στα σπίτια. Καθάριζαν τα σπίτια, τα σπρίζανε, τα βάφανε. Εγώ Γιάννη θυμάμαι ε, σχετικά με αυτό που λες ότι επειδή ήμουν από τους και Πάσχα έκανα πάντα στο χωριό ε, δεν υπάρχει φορά που να θυμάμαι έστω να πάω στο χωριό την περίοδο του Πάσχα και να μην είναι καθαρό, να μην είναι περιποιημένο. Να μην είναι περιποιημένο από την κεντρική πλατεία μέχρι και το τελευταίο σπίτι. Απλά τότε και μέχρι και να κάνουμε το επεισόδιο ίσως να μην το, έχω, να μην το είχα συνειδητοποιήσει και να το έχω συνδυάσει, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι φορά που το χωριό μου ή αντίστοιχα αργότερα που άρχισα να κάνω Πάσχα στην πόλη να μην είναι περιποιημένα, να μην νοιάζει τον άνθρωπο να καθαρίσει, να είναι καθαρός και ο ίδιος αλλά και το σπίτι του και η περιοχή του. Γιατί κακά τα ψέματα εξελισσόμαστε, ζούμε πλέον σε σύγχρονες πόλεις αλλά ακόμα και τώρα βλέπουμε τα ίδια έθιμα. Να έχουν εξελιχθεί μεν αλλά να είναι τα ίδια έθιμα στην βάση τους. Ξέρεις όταν προετοιμαζόμαστε για αυτό το επεισόδιο Διάβασα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι ίσχυε στο Βυζάντιο, αλλά ήξερα ότι ίσχυε εδώ πέρα, στη σημερινή εποχή, μάλλον. Για το φιλί τη αγάπη. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει στη δικιά μου περιοχή, αλλά ξέρω ότι σε άλλα μέρη τη Ελλάδα το φιλί τη αγάπη υπάρχει. Ε, γιατί το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή τη Ορθοδοξία και φυσικά είναι η γιορτή τη αγάπη. Και αυτό υπήρχε στο Βυζάντιο. Μα έχει γράψει ο ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος, ο Χριστόφορος ο Μητυλινέος, ότι λέει ε, κατά το Πάσχα γινόμενων ασπασμών. Το φιλί της αγάπης λοιπόν υπάρχει και τότε. Πόσα πολλά στοιχεία, ε, λαογραφικά στοιχεία, έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Και είναι ωραίο και γι' αυτό επιλέξαμε να συγκεντρώσουμε αυτό το υλικό και να τα παρουσιάσουμε σήμερα έτσι, με τη μορφή διαλόγου όπως κάνουμε πάντα για να δείξουμε αν θες, τη σύνδεση που έχουμε, την πολιτισμική σύνδεση που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Τα αυγά, το κρέας, η νηστεία, η καθαριότητα. Το πά... Φυσικά δεν ξέρουμε αν στο Προεδρικό Μέγαρο η Βρωρές Δημοκρατία θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν ξέρουμε αν γίνεται αυτό. Ε, λογικά μπορεί να μην γίνεται. Αλλά πόσα, πόσα κοινά εμείς οι απλοί άνθρωποι έχουμε με τους απλούς ανθρώπους τη τότε εποχής. Πάντως Γιάννη και με αφορμή τον ασφασμό που λε. Θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι Πάσχα σημαίνει ακολουθία, σημαίνει ε, παρακολούθηση του θεοδράματος, σημαίνει τελικά ε, την Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά εμείς επίτηδες δεν εστιάσαμε στο θεολογικό κομμάτι ε, της ακολουθίας ή το πώς τελούνταν αυτές οι ακολουθίες και εστιάσαμε στο κομμάτι του, των εθήμων, του ασπασμού, των κόκκινων αυγών, της προετοιμασίας, της νηστείας και πώς τελικά ήταν οι εορτασμοί σε όλη την πόλη, σε όλη την αυτοκρατορία, από όλους τους ανθρώπους και πώς σήμερα συνδεόμαστε με αυτήν την πολιτισμική κληρονομιά και πώς αυτή έχει εξελιχθεί, γιατί αλίμονο αν ήθη και έθιμα και πολιτισμικά χαρακτηριστικά Έμεναν στάσιμα μέσα στους αιώνες. Φυσικά. Δεν είπαμε πριν το πιο ωραίο ε, που έχουμε το Πάσχα. Που, κατά την άποψή μου, κάτι από τα, πιο ωραία, από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε το Πάσχα είναι τα τσουρέκια. Στο βυζάντιο, οι άνθρωποι είχαν τσουρέκια μέσα σε πολλά εισαγωγικά, έτσι. Φτιάχνανε, ξέρουμε ότι υπήρχε και κατά το βυζάντιο η συνήθεια να φτιάχνουν ε, κάτι σαν κουλούρα. Κάτι σαν κουλούρι. Όχι κουλούρι όπω έχουμε σήμερα. Ε, μάλιστα στο οποίο βάζανε τα κόκκινα αυγά. Το, το βλέπουμε και σήμερα αυτό. σε ζαχαροπλαστία βλέπουμε ε, τσουρέκια με αυγά μέσα. Για γνωστή κουλούρα, λοιπόν. πόσα πολλά στοιχεία. Φυσικά. Πόσα πολλά στοιχεία κοινά με του απλού ανθρώπου εκείνη τη εποχή. Όπω επίση και, και στο τραπέζι του Πάσχα. Το αρνί. Και γενικότερα το κρέα. που αλλάζει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά. Οπότε. Ε, ίσως το Πάσχα να είναι άλλος ένας λόγος για να μην απαξιώνουμε το Βυζάντιο τόσο πολύ και να δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία στο να καταλάβουμε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτισμική κληρονομιά είναι κομμάτι μας. Και εμείς τουλάχιστον εγώ και ο Γιάννης μέσα από αυτό το podcast προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη δικιά μας οπτική σε τέτοια θέματα και όσο περνάει από το χέρι μας να τονίσουμε τέτοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μην, να μην τα περνάμε επιφανειακά και απαρατήρητα. Γιατί υπάρχουν. Και υπάρχουν γιατί η ιστορία επέτρεψε σήμερα να μπορούμε να διαβάσουμε εθιμοτυπικά, τελετουργικά και το πώς εορτάζονταν το Πάσχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο. Ε, θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα. Και ένα σύγχρονο σχόλιο, γιατί σε λίγα χρόνια θα τα, θα τα ακούμε και θα γελάμε. Ε, για λίγο ακόμα να, να προσέχουμε. Και υγεία. Υγεία πρώτα απ' όλα. Έτσι ακριβώ. Αναμένουμε το ραντεβού μας Πολύ σύντομα.